Έλληνα, για ποιο λόγο? Γιατί οι πρόσφυγες έρχονταν κάποτε στην Ελλάδα, μέχρι δηλαδή πριν 2 χρόνια, με ξύλινα σκάφη. Δεν έρχονταν με αυτά τα, κατά κάποιο τρόπο, μιας χρήσης σκάφη ράπερ, δηλαδή τα πλαστικά. Για μια τουλάχιστον δεκαετία και πάλι χρησιμοποιούσαν αυτά που λέμε καριδότσουφλα και πνίγονταν στο Αιγαίο. Γι' αυτό είναι και ξύλινες στις κατασκευές και είναι υποτύπου βαλίτσας, γιατί κάτι μεταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, μεταφέρουν τη ζωή τους μαζί. Έχει το χρώμα το κόκκινο της ζωής και της ελπίδας απ' έξω, αλλά ο τίτλος της έκθεσης που είναι το 31 Exit to Life είναι με πολύ μικρά γράμματα, σαν να μας λέει ότι κατά κάποιο τρόπο έχουν ελπίδα, αλλά δεν θα πραγματοποιηθεί. Δεν είναι τόσο εύκολο. Οι μάντες που χρησιμοποιήθηκαν για να κλείσουν αυτές οι ξυλοκατασκευές είναι οι μάντες οι οποίοι ήρθαν από το νησί της Κο. Ήταν δηλαδή σωσίβια που χρησιμοποιήθηκαν από πρόσφυγες, τα οποία είναι από τότε που έρχονταν κρυφά και τα έταβαν στο χώμα, δεν έρχονταν όπως τώρα πλέον. Ξεθάφτηκαν, γι' αυτό έχουν χώμα πάνω οι μάντες, αφαιρέθηκαν από τα σωσίβια και ήρθαν εδώ ώστε να τοποθετηθούν σε αυτά τα έργα τέχνης που βλέπετε. Όλο αυτό δηλαδή έχει μια αίσθηση του αγώνα που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και δεν ξεχνάμε ποτέ, και με αυτό θα κλείσω, ότι ανεξαρτήτως από πού έρχονται, people are people, Europe wake up. Η Ευρώπη πρέπει να ξυπνήσει, γιατί ακόμα πνίγονται, ακόμα χάνονται άνθρωποι και δεν φταίνει σε τίποτα, κυρίως μικρά παιδιά όπως τον Προσφυγόπουλο που έχουμε αποτυπώσει στα έργα. Ευχαριστώ πολύ.